Και σήμερα αυτά τα ερείπια τα κοιτάμε, βλέπουμε τους καπνούς. Ελάχιστοι αναρωτιόνται πώς καταλήξαμε. Είναι σαν να βλέπουμε στην τηλεόραση τα συντρίμια από το σεισμό στην Ταϊτή. Είναι τα συντρίμια του δικού μας του σπιτιού. Θα περάσει καιρός για να συνειδητοποιήσουμε το τι έφταξε. Είναι πιο εύκολο πάντα να ζητούμε το ποιος έφταξε, διότι εύκολα μπορεί ο καθένας να αποδώσει ευθύνες στον διπλανό του. Το να βρει όμως τι πραγματικά έφταξε είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και θα επανέλθω πάλι στα λόγια του Προέδρου του Επιμελητηρίου, ο οποίος μας εκάλεσε όλους σε μια δοκιμασία αυτογνωσίας. Και πραγματικά όλοι πρέπει να την κάνουμε, σαν άτομα, σαν ομάδες, σαν φορείς της κοινωνίας, σαν κοινωνικό σύνολο. Και τότε η αυτοκριτική βεβαίως θα γίνει ένας παράγοντας αναδημιουργίας. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο μηδέν. Είναι η οικονομία της είναι κλινικά νεκρή, η χώρα είναι ακυβέρνητη, υπάρχει μια σκιώδης κυβέρνηση την οποία το πρωί χαρακτήρισα σε τηλεοπτικό σταθμό ως κυβέρνηση τύπου Ανδρουτσόπουλου, η οποία περιμένει την εξίψους παρηγορία. Και φυσικά, σήμερα το πλέγμα των διεθνών θεσμών είναι πολύ πιο πυκνό, είναι πολύ πιο συνεκτικό και, εν πάση περιπτώσει, ακουμπούμε και στους εταίρους μας και στον θεσμό αυτό που λέγεται, τον διεθνή αυτό θεσμό που λέγεται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επί σειράν ετών δαιμονοποιείται από ορισμένες πολιτικές πλευρές, εν μέρει όχι αδίκως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήταν πραγματικά ο απομηχανής θεός για την ελληνική οικονομία, διότι σε μια φάση όπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται από τη διαχείριση μιας αιματηρής οικονομικής κρίσης, όπου τα επιμέρους κράτη του Βορρά, αυτά δηλαδή από τα οποία περιμένουμε οικονομική ενίσχυση, έχουν αιμορραγήσει για να στηρίξουν τις κοινωνίες τους και το τραπεζικό του σύστημα από την κρίση της περίοδου 2007-2009, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο μόνος άμεσα διαθέσιμος θεσμός ο οποίος μπορεί να αιμοδοτήσει μια εμάσουσα οικονομία και να συντρέξει με την ιδιότητα του επίσημου συμβούλου σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης. Φυσικά από κοινού με τους εταίρους μας, οι οποίοι όμως και αυτοί με τα προβλήματά τους χρειάζονται κάποιο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά εκείνα που θα τους επιτρέψουν να μπουν τελικά και αποφασιστικά στην εικόνα της ελληνικής σωτηρίας. Υπάρχει βεβαίως μια μεγάλη καταφορά από όλους ενάντια στη Γερμανία, παραγνωρίζοντας ότι η Γερμανία είναι ένα οργανωμένο κράτος δικαίου και κράτος νόμου, έχει νόμους, έχει κανόνες. Δεν είναι ένα μπάχαλο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, παίρνει μια απόφαση και την ενεργοποιεί ή δεν την ενεργοποιεί όποτε θέλει. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να εκπληρωθούν, να αποφασίσουν εάν και γιατί και πώς θα προστρέξουν στη συνδρομή της ελληνικής περίπτωσης, τι συνέπειες θα έχει αυτό για τους ίδιους κλπ. Κλπ. Πράγματα βεβαίως τα οποία εμείς έχουμε δικαίωμα από το δικό μας περιορισμένο πρίσμα να υποτιμούμε, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, είναι δικαίωμα των Γερμανών να θέτουν σε προτεραιότητα. Φυσικά, έχει πληγεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά αυτό έχει συμβεί διότι η διεθνής κρίση και η διαποίηση της ελληνικής δημοσιονομικής φλεγμονής συνέπεσαν σε μία περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρισκόταν ακόμα εν πορεία και ήταν πολύ φυσικό ένα οξύ περιστατικό σαν το ελληνικό να μην τύχει αυτόματης αντίληψης με την ιατρική έννοια του όρου από τους εταίρους στη δύσκολη φάση που όλοι βρέθηκαν και βρεθήκαμε. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα στο Βερολίνο ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις
ώστε να πιστεύει κανείς ότι το αργότερο εντός 2 εβδομάδων όλο το δίκτυο ασφάλειας για το οποίο ακούτε να μιλούμε τους τελευταίους μήνες θα έχει ενεργοποιηθεί και η Ελλάδα θα μπει σε μια νέα φάση της ιστορίας της, μια φάση περίπου αντίστοιχη με την περίοδο του 1947, όταν ψηφίστηκε το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο άνοιξε ένα καινούριο δρόμο προς την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας μετά τον πόλεμο. Σήμερα δεν μιλάμε για ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, γιατί το ζητούμενο δεν είναι πλέον η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Το ζητούμενο σήμερα είναι η ολοκλήρωση μιας καταστροφής, η πλήρης κατάλυση αυτού το οποίο γνωρίζουμε ως ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα και το χτίσιμο ενός καινούργιου κράτους. Και παράλληλα, η πυροδότηση μιας διαδικασίας η οποία με ένα μικρότερο, ικανότερο, διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο κράτος θα οδηγήσει σε μια συνολικά διαφορετική ελληνική οικονομία σε 20 χρόνια. Όποιος έχει υπομονή να περιμένει και όποιος έχει την πίστοση χρόνου να το δει, να το ζήσει. Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι χρόνια δύσκολα, δίσεκτα, εκ των οποίων τα 5 πρώτα θα είναι χρόνια σκοτεινά. Και θα είναι και χρόνια με αβέβαιο αποτέλεσμα. Διότι το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο σε σχέση με τους ποσοτικούς συσχετισμούς αυτής της στιγμής και σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε για να θέσουμε υπό έλεγχο τα μεγάλα προβλήματα μέσα στην ερχόμενη τριετία, ώστε κάθε αποτέλεσμα, όσο και αν είναι επιθυμητό, είναι πολύ δύσκολο να προεξοφληθεί και να προδικαστεί. Μας έχει δοθεί μια πίστοση 3 ετών, η οποία είναι μια περίοδος χάριτος, μια μεταβατική περίοδος που μας απαλλάσσει από το άγχος της προσφυγής στις αγορές για να αντλήσουμε χρήμα, για να αναχρηματοδοτήσουμε χρέη του παρελθόντος. Διότι δουλεύουμε και θα δουλεύουμε τα επόμενα χρόνια, όσοι δουλεύουν, για με οποιοδήποτε τρόπο δουλεύουν, για να αποπληρώσουν χρέη του παρελθόντος, μιας πλασματικής ευημερίας, την οποία την απολαύσαμε, την αλήθεια ότι την γλεντήσαμε. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια πετύχαμε εντυπωσιακές επιδόσεις κοινωνικής ευμάρειας, άνεσης και ευδαιμονίας, χωρίς την αντίστοιχη ποσότητα υδρότα. Καταστρέψαμε τη Γεωργία, όπως είπα στην αρχή, και μετατρέψαμε τους αγρότες από παραγωγούς σε εισοδηματίες. Το 1981 είχαμε μια συμβολή του αγροτικού εισοδήματος τάξης 48% στο ΕΠ και σήμερα έχουμε συμβολή στο 3,5%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα, μια χώρα με κατεξοχήν ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής πολυτελείας, κατέληξε να αποαγροτοποιηθεί, ενώ παράλληλα κατέληξε να αποβιομηχανοποιηθεί και να γίνει χώρα τριτογενούς και τεταρτογενούς τομέα, δηλαδή εδώ που τα λέμε αέρας κοπανιστός, διότι το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενων υπηρεσιών είναι αέρας κοπανιστός. Και φυσικά, μια χώρα η οποία δεν παράγει, μια χώρα της οποίας η παραγωγή έτσι όπως καταγράφεται στο ΑΕΠ είναι πλασματική, διότι το ΑΕΠ συντίθεται από συνεχείς προσπάθειες συσυφίου τύπου, ράβε ξύλωνε, χωρίς κανένα έργο να τελειώνει. Όμως αυτό γράφεται στο ΑΕΠ και παρουσιάζουμε το ίδιο ΑΕΠ που μπορεί να παρουσιάζει μια χώρα παραγωγική, από τις γειτονικές μας ή λίγο πιο πέρα. Πραγματική ανάπτυξη όμως μηδέν. Βιτρίνα ναι, ουσία όχι. Και μια χώρα η οποία δεν έχει